Το 1988, άλλο ένα τηλεοπτικό debate θα περάσει στο πάνθεον των τηλεμαχιών παγκοσμίως. Ο δημοκρατικός Μάικλ Δουκάκης αναμετριέται με τον ρεπουμπλικανό αντιπρόεδρο Τζορτζ Μπους, όταν θα του απευθύνουν την πιο ντροπιαστική ερώτηση στην ιστορία της αμερικανικής δημοσιογραφίας. Ο Δουκάκης είναι ένας πολύ φιλελεύθερος άνθρωπος και αυτή η στάση του όμως ήταν και η αχίλλειος πτέρνα του. Εκεί τον χτυπούσαν οι ρεπουμπλικάνοι. Το μεγάλο του λάθος, βέβαια δεν ήταν ακριβώς λάθος, ήταν ότι του τέθηκε μία άδικη ερώτηση. Τι θα έκανε στην περίπτωση που κάποιος βίαζε τη γυναίκα του, την Κίτη Δουκάκη, αν θα ήθελε αυτός να τιμωρηθεί με τη θανατική ποινή. Γιατί ο Δουκάκης ήταν φανατικά εναντίον της θανατικής ποινής. Η απάντηση του Δουκάκη ήταν πολύ ήρεμη και εμπεριστατωμένη. Ξεκίνησε, με έλεγε ότι δεν θα ήθελα να θανατωθεί. Αλλά το κοινό έκρινε ότι ήταν συναισθηματικά απαθής όταν το έλεγε αυτό. Δηλαδή ήθελα από κάποιον, ακόμα και στην φανταστική ερώτηση, στο φανταστικό σενάριο, τι θα έκανες σε κάποιον που βίαζε τη γυναίκα σου, να δείξει περισσότερο συναίσθημα. Ένα ακόμα προεκλογικό φάουλ του Δουκάκη, που σύμφωνα με τους Αμερικανούς αναλυτές οδήγησε στην πανολεθρία του, ήταν και η πόζα του πάνω σε τάνκ, φορώντας κράνος για να δείξει δυναμικός. Η εικόνα του Δουκάκη πάνω στο τάγκ είχε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Ουσιαστικά ήταν μια εικόνα που τον γελιοποιούσε και τον έδειχνε ακόμα πιο άτσαλο στην συμπεριφορά του. Θα λέγαμε ότι ο Δουκάκης ήταν μια textbook case του τι να μην κάνεις σε μια προεδρική καμπάνια. Ο Δουκάκης κερδίζει τελικά μόλις 111 εκλέκτορες έναντι 426 του Τζορτζ Μπους. Ο Μπους ο πρεσβύτερος, ωστόσο, θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο για μόλις 4 χρόνια, αφού στο δρόμο του θα συναντήσει τον Μπιλ Κλίντον.